Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγελαιό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Και τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών παντελεήμονος και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Σεβαστοί πατέρες, εντιμότατε κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς της δόξης επί του τάφου σε λίγο θα μπει μέσα για να κλείσει η θύρα, για να κλείσει ο τάφος με το λίθο, τον μεγάλο για να μείνει σφραγισμένος. Ο Ιησούς στον τάφο, ο Θεός στον τάφο, διότι έτσι θέλησε το κατεστημένο. Και αν με ρωτάτε τι είναι κατεστημένο, σας λέω είναι κάτι πολύ παλαιό. Είναι κάτι που έχει την ιστορία και τη ρίζα από την αρχή του ανθρώπου, από τον Αδάμ και την Εύα. Κατεστημένο είναι κάτι και πριν από τον άνθρωπο. Το κατεστημένο το έκτισε ο διάβολος. Ο διάβολος λοιπόν και από την εποχή του παραδείσου, από τον Αδάμ και την Εύα, υπάρχει το κατεστημένο. Και νόμισαν εκείνη την εποχή, στα χρόνια εκείνα της παρουσίας του Θεανθρώπου επί της γης. Αυτό το κατεστημένο ενόμισε ότι ξεμπέρδεψε πλέον με τον Θεό, ότι τελείωσε πλέον με τον Θεό, ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, αυτόν τον οποίον αποκάλεσαν λαοπλάνο, αυτός ο Ιησούς πλέον είναι στον τάφο. Και έτσι δεν θα μπορέσει να ενοχλήσει ποτέ αυτό το κατεστημένο. Και τι σημαίνει στα αλήθεια κατεστημένο? Κατεστημένο σημαίνει έλλειψη εμπιστοσύνη στον Θεό. Κατεστημένο σημαίνει ανυπακοή στο θέλημα του Θεού. Κατεστημένο σημαίνει, αδελφοί μου, θάνατος, διότι αυτός ο θάνατος έρχεται μετά από την αμαρτία, όταν δεν εμπιστευόμαστε, δεν υπακούμε τον ίδιο τον Θεό. Έτσι λοιπόν νόμισαν ότι τελείωσαν, ότι ξεμπέρδεψαν, ότι ο Ιησούς είναι επί του τάφου και αυτοί πλέον είναι ήσυχοι. Είχαν όμως την αγωνία, φοβήθηκαν, γι' αυτό και έβαλαν κουστοδία έξω από τον τάφο, φοβούμενοι ακόμα και νεκρών των Ιησούν των Ναζωραίων, διότι και νεκρό ακόμη έτρεμαν μπροστά στο όνομά του, μπροστά στη διδασκαλία του και μπροστά στα θαύματά του. Αδελφοί μου, όσο και αν έτρεμαν, η ελπίδα ήρθε, διότι ο τάφος του Χριστού δεν θα παραμείνει κλειστός. Ο τάφος θα ανοίξει όσοι στρατιώτες κι αν τον φυλάγουν. Ο τάφος θα ανοίξει, διότι μέσα δεν είναι απλά ένας άνθρωπος, αλλά ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Προορισμός του ανθρώπου, ναι, είναι να γίνει Θεός, να φτάσει στην θέωση. Με ποιον τρόπο όμως μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος στην θέωση? Μόνο αν ενωθεί με τον Θεό. Χωρίς τον Θεό δεν υπάρχει θέωση. Εμείς σήμερα προσπαθούμε να φτάσουμε στην θέωση χωρίς τον Θεό. Γι' αυτό αντί για μικρή θεή κατά χάρη θεή, γινόμαστε είδωλα του σύγχρονου κόσμου, είδωλα που γκρεμοτσακίζονται. Διότι αδελφοί μου, ο κόσμος σήμερα, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, είναι πολύ τρομοκρατημένος. Ποιος δεν είναι τρομοκρατημένος? Όταν οι σιρήνες του πολέμου είναι στη γειτονιά μας, όταν η αναρχία κυριαρχεί στον κόσμο όλων, όταν η δικαιοσύνη δεν υπάρχει, αυτή για την οποία εκήρυξε και είπε ο Κύριος, δικαιοσύνη μάθετε οι ενεκούντες επί της γης. Και όχι μόνο τρομοκρατημένοι είμαστε, αλλά και κλονισμένοι και πάλι. Γιατί κλονίστηκε ο κόσμος? Γιατί νέες φωνές ασεβίας στον Θεό, νέες φωνές ανυπακοής στον Θεό, νέες φωνές οι οποίες ομιλούν και λέγουν κάτω ο Θεός και πάνω το είδωλο ο άνθρωπος, αυτές και πάλι σπέρνουν την αμφιβολία στον κόσμο, σπέρνουν και πάλι την αμφιβολία της αθερίας, που τίποτα άλλο δεν είναι παρά το ίδιο κατεστημένο του διαβόλου και των πρωτοπλάστων. Και όχι μόνο τρομοκρατημένος ο κόσμος,
όχι μόνο κλονισμένος ο κόσμος, αλλά με τις ιδεολογίες που έσπηραν τόσα χρόνια, ιδεολογίες που δεν έχουν σχέση με τον Σταυρό, ιδεολογίες που δεν έχουν ρίζα στον τάφο του Χριστού. Αυτές οι ιδεολογίες είναι δηλητήρια για τον κόσμο αυτόν. Αυτές οι ιδεολογίες στέλνουν στον θάνατο την κοινωνία, διότι δεν έχουν καμία σχέση με τον Σταυρό του Χριστού, με τον τάφο του Χριστού και την Ανάσταση του Χριστού. Μη γέννητο αδερφοί μου, να μείνουμε κι εμείς σε ένα τέτοιο κατεστημένο, αλλά εμείς τον δρόμο που άνοιξε ο ίδιος ο Χριστός, ο δρόμος που άνοιξε με τον Σταυρό του, η ζωή που άνοιξε από τον τάφο, όσο και αν τον φύλαγαν οι σμάτιν, οι στρατιώτες, αυτόν τον δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε. Όχι τον δρόμο του κατεστημένου, της άρνησης, της αμφισβήτησης και της ανυπακοής των Θεών, αλλά τον δρόμο της ζωής, δηλαδή της αγάπης, της ευλάβειας, της εμπιστοσύνης, της υπακοής του θέλημα του Θεού. Αδερφοί μου, μια τέτοια ζωή αξίζει να ζήσουμε. Μια τέτοια ζωή έχει δικαίωμα σε αυτήν την κοινωνία, γιατί μόνο αυτήν μπορεί να της δώσει τι, την ευτυχία και την χαρά. Οτιδήποτε άλλο είναι σεισμός στα θεμέλια της κοινωνίας. Λοιπόν, πιστοί και σταθεροί, στον Ιησού Χριστό, τον Σταυροφέντα και τον Φέντα και Αναστάντα Κύριό μας, και τότε η ζωή με θυμών, και τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καλή Ανάσταση. Θα περάσετε μέσα όλοι κάτω από την ευλογία του επιταφείου για να πάρουμε την ευλογία και τη χάρη του ταφέντος Ιησού Χριστού.